θα μου επιτρέψετε εδώ να, βάλω μια να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί θα επανέλθω στα θέματα καθημερινότητας. Είστε ένας αυτοδιοκητικός, είστε ο δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης της Κρήτης, της τέταρτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Και το τελευταίο διάστημα υπάρχει ένα έντονο παρασκήνιο, μια πολύ έντονη σεναριολογία γύρω από την ΠΕΔ, γύρω από την ΚΕΔΕ, γύρω από μια νέα γραμμή. Ε, δεν σας κρύβω ότι είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι που μιλούν εξ ονόματος του Αλέξη Καλοκαιρινού χωρίς ο ίδιος ο Δήμαρχος να έχει τοποθετηθεί δημοσίω και που θέλω να το πάω. Ε, γνωρίζουμε ότι σε αυτή την αυτοδιοκητική πενταετία υπάρχει μια μεγάλη συσσόρευση αρμοδιοτήτων από τους Δήμους στην κεντρική εξουσία. Άρα λίγο φαϊνότερο θα ήταν να έχουμε μια πάρα πολύ ισχυρή κέδα που δεν θα ήταν και ελεγχόμενη από το κεντρικό κράτος, με αυτό Συνεπάγεται για να μπορεί να κάνει μια αντιπολίτευση στο ίδιο αθηνοκεντρικό κράτο. Ο ρόλο τη αυτοδιοίκηση, κύριε Δήμαρχε, είναι αυτό ακριβώ. Τα παράπονά μα στον Δήμαρχο και η φωνή μα μέσω του Δημάρχου εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσει. Και σα άκουσα πολύ πρόσφατα να κάνετε μια τοποθέτηση ε, στην ερετική λόγια ότι ο στόχο μα είναι να υπάρχει μια ενιαία γραμμή τη Κρήτη, μια ενιαία φωνή για να μπορούμε να διεκδικήσουμε και περισσότερα. Θα πω λοιπόν κατευθείαν στην ουσία. Όλοι αυτοί που μιλούν εξ, εξ ονόματο του Δημάρχου Ηρακλείου ε, θέλω απόψε να πάρουν και μία απάντηση. Από εσά, μία απάντηση. Έχουμε ήδη μία υποψηφιότητα για την ΠΕΔ, μία δεδομένη υποψηφιότητα. Αυτή του Δημάρχου Ερεθνού, του κυρίου Μαρινάκη. Για την Περιφερειακή Ένωση των Δήμων. Για δηλαδή, την Περιφερειακή δηλαδή, Ένωση των Δήμων δηλαδή. ακριβώ. Δηλαδή, Έχουμε μία δεδομένη, δεδομένη δηλαδή. στήριξη. Την περασμένη Δευτέρα στη θέση σα, καθόταν ο κύριο Ιμανδυράκη, ο Δήμαρχο Χανίων, στηρίζει τον Γιώργο Μαρινάκη. Τι θα κάνει ο Δημάρχο Ηρακλείου θα διεκδικήσει την Προεδρία της ΠΕΔ. Θέλει να έχει έναν ηγετικό ρόλο στο κομμάτι αυτό της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Κρήτης. Και αν όχι, πώς κρίνεται την υποψηφιότητα του Γιώργου Μαρινάκη. Κοιτάξτε, ο Δήμαρχος Ηρακλείου ενδιαφέρεται για την ενότητα του νησιού. Ενδιαφέρεται για τη φωνή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και αυτό πράγματι αφορά και την ΚΕΔΕ, όπως είπατε. Δηλαδή αφορά το σύνολο της χώρας. Η αυτοδιοίκηση πρέπει να ορθώσει ανάστημα. Ζούμε στην χώρα με τους λιγότερους πόρους για την αυτοδιοίκηση στην Ευρώπη. Mm -hmm. Και αυτό δεν έχει βελτιωθεί. Αντιθέτως, έχουμε μεταφορά αρμοδιοτήτων με αποστέρηση πόρων. Είναι μια συζήτηση που είχαμε την ευκαιρία να την, ε, ε, να περάσουμε από αυτήν και νωρίτερα στην απόψινή συζήτηση. Άρα, λοιπόν, πράγματι η αυτοδιοίκηση έχει πολλές διεκδικήσεις. Σε ό,τι με αφορά, έχω διεκδικήσεις για τον Δήμο Ηρακλείου. Ε, Αυτό είναι το κύριό μου μέλημα. Ο Δήμο Ηρακλείου με ενδιαφέρει. Βέβαια, ω Δήμαρχο Ηρακλείου, δεν μπορώ να μην ενδιαφέρομαι και για το νησί. Στο πνεύμα αυτό, έχω τοποθετηθεί, τι έχω πει, Έχω πει ότι θα ήταν καλό να έχουμε δύο πράγματα. Να έχουμε μία ενότητα, η οποία θα μπορούσε να εκφραστεί και με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Και επίσης αυτή η προσπάθεια να είναι αυτοδιοικητική. Δηλαδή, να μην ορίζεται από κομματικέ ατζέντε. Σέβομαι απολύτω τα κόμματα. Ε, θεωρώ όμω ότι η αυτοδικητική ατζέντα δεν μπορεί να οδηγείται κομματικά. Εάν έχουμε αυτέ τι δύο προποθέσει, εγώ είμαι ικανοποιημένο. Ρόλο δεν διεκδικώ, ε, έχοντας και την επίγνωση ότι το έργο το οποίο έχω αναλάβει απαιτεί όλες μου τις δυνάμεις. Άρα εγώ απόψε κατανοώ ότι ο Δήμαρχος Ηρακλείου δεν είναι διατεθειμένος να διεκδικήσει την Προεδρία Ο Δήμαρχος Ηρακλείου είναι, ξέρετε, ο Δήμαρχος Ιρακλείου είναι, είναι διαθέσιμος εάν υπήρχε μια σύμπτωση απόψεων να α, μπει και στον χώρο αυτό αλλά δεν είναι αυτό για το οποίο α, α, θεωρώ ότι θα πρέπει να αναλωθούν πάρα πολύ μεγάλες δυνάμεις και, εν πάση περιπτώσει, mm -hmm. αυτό το οποίο δεν πρόκειται να κάνω είναι να γίνω παράγοντας διέρεσης. Θα ήθελα να είμαι παράγοντας ενότητας. Δεν θέλω να γίνω παράγοντας διέρεσης. Το πρόσωπο... Ε, τώρα μπορούμε να μιλάμε και πλέον επίσημα για πρόσωπα. Έχουμε έναν συνάδελφό σας, έναν αυτοδιοικητικό με μεγάλη εμπειρία, τον κύριο Μαρινάκη, που έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον για την ΠΕΔ. Ο Δήμαρχο Ηρακλείου θα στηρίξει αυτή την υποψηφιότητα. Κοιτάξτε, γνωρίζω ότι ο Γιώργος Μαρινάκης έχει εκδηλώσει αυτήν την διάθεση. Είναι ένα σεβαστό πρόσωπο, αλλά θα έλεγα ότι το ζήτημα αυτό δεν πρέπει να τεθεί εξ αρχής σε μία προσωπική βάση. Δηλαδή ότι εγώ ηγούμε όποιος θέλει ας με ακολουθήσει. Δεν λέω ότι το λέει αυτό ο, <laughs> ο Δημαρχός το λέω σαν μία θέση αρχής. Και νομίζω ότι η συζήτηση παραμένει ανοιχτή στο πεδίο αυτό. Μπορούν να επιτευχθούν συγκλήσεις σε όποιο πρόσωπο. Ο Γιώργος ο Μαρινάκης σε κάθε περίπτωση είναι ένας πάρα πολύ άξιος αυτοδιοκητικός. Είναι ένας επιτυχημένος δήμαρχος ρεθύμνου, ο οποίος έχει, έχει αποδείξει την ικανότητά του. Και από αυτή την άποψη αντιλαμβάνομαι ότι και η διάθεσή του να ηγηθεί είναι θεμητή. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, μιας και αναφερθήκαμε και στην καθαριότητα, ε, ο ΕΣΔΑΚ. Ένα, με έναν κομβικό ρόλο, ε, ένας φορέας που αφορά πάρα πολύ το Ηράκλειο. Ε, εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά σε σχέση με την ΠΕΔ. Δηλαδή, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι δεν σας ενδιαφέρει προς το παρόν η διεκδίκηση της ΠΕΔ, να ηγηθείτε της ΠΕΔ. Είπατε την άποψή σα. Δεν θα ήθελα να χυθεί καθόλου αίμα. Ναι, δεν θα ήθελα να, να χυθεί καθόλου αίμα. <laughs> ε, άρα νομίζω ότι σήμερα κάνετε λίγο πιο εύκολο το δρόμο πολλών άλλων λέγοντα ότι εγώ δεν είμαι αυτό που θα διεκδικήσω. Εγώ είμαι αυτό που περιμένω να δω τι εξελίξει. Ναι, δεν αποκλείω, αλλά σα λέω ότι ε, πραγματικά δεν μπορώ να το κάνω ε, κεντρικό θέμα του ενδιαφέροντό μου. Ο ΕΣΔΑΚ είναι κάτι που ενδιαφέρει τον. Χαίρομαι για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήσατε τη συζήτηση. Διότι στο μυαλό ορισμένων, ε, υπάρχει μια συνάρτηση της ΠΕΔ με τον ΕΣΔΑΚ. Και αυτό είναι λάθος. Ο ΕΣΔΑΚ είναι μια τελείως διαφορετική υπόθεση. Ο, η ΠΕΔ είναι ένα φόρουμ ε, έκφρασης απόψεων που μπορεί και να συντίθενται, και εγώ το εύχομαι και θα το επιδιώξω mm -hmm. να συντίθενται, και έκφρασης προς την κεντρική εξουσία μπορεί να λειτουργήσει και συντονιστικά για τους δημάρχους. Αυτό είναι ευκταίο. Αλλά μέχρι εκεί. Ο ΕΣΔΑΚ είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ο ΕΣΔΑΚ είναι ο φορέας της διαχείρισης των απορριμμάτων με ένα πολύ βαρύ φορτίο, και θα έλεγα μάλιστα ότι σε αυτά τα χρόνια της διαδρομής του, ξέρετε, είναι 14 σχεδόν χρόνια ο ΕΣΔΑΚ, η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει το τοπίο στην Κρήτη το τοπίο των απορριμμάτων και αυτό θα αλλάξει πάρα πολύ στο μέλλον εδώ έχουμε ζητήματα τα οποία αφορούν την πραγματική ζωή των ανθρώπων αφορούν το περιβάλλον αφορούν την καθαριότητα, αφορούν την καθημερινότητα και αφορούν σε υποδομές οι οποίες και από την άποψη της τεχνολογίας α, α, έχουν ένα ξεχωριστό θα έλεγα ενδιαφέρον θα σας το πω λίγο πιο απλοϊκά ο ΕΣΔΑΚ, ε, ως φορέας που τον τοποθετείτε έτσι, ε, έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο με κινητήριο δύναμη τον, κινητήριος δύναμη τον Δήμο του Ηρακλείου. Ο Δήμο του Ηρακλείου ουσιαστικά έχει κινητήριο θα ναι. μπορού, θεωρείται, υπάρχουν και πολλοί αυτοδιοικητικοί σε επίπεδο Ηρακλείου που λένε ότι θα έπρεπε εξ αρχή ο Δήμαρχο Ηρακλείου να ηγείται του ΕΣΔΑ. Ναι. Κοιτάξτε, ο Δήμο Ηρακλείου και δεν θα έλεγα ότι αυτό είναι ακριβώ προνόμιο, αλλά είναι ένα γεγονό ότι παράγει τα τρία τέταρτα των απορριμμάτων που έχει να διαχειριστεί ο ΕΣΔΑΚ. Ξέρετε, για να το πούμε για του τηλεθεατέ μα, ότι ο ΕΣΔΑΚ διαχειρίζεται πρακτικά τα απορρίμματα τριών νομών, δηλαδή Ρεθύμνη, Ηρακλείου και Λασιθίου. Έτσι Υπάρχει ένα ξεχωριστό φορέα διαχείριση για τα χανιά. Αυτό λοιπόν το πεδίο πράγματι θα έλεγα ότι ορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις ανάγκες του δήμου. Σα ενδιαφέρει, κύριε ε, Δημαρχέ. Ε, ε, δεν νομίζω ότι ο Δήμο Ηρακλείου. δεν θα να μπορούσε να είναι έξω είδηση. Τώρα, καταλαβαίνω. <laughs> θα σα έλεγα, έλεγα. Αλλά ξέρετε, μην το τοποθετούμε. Ε, α, α, δεν προσ... είναι όμω ταμπού ναι. να πείτε ότι με ενδιαφέρει ο ΕΣΔΑΚ. Αυτό το οποίο μπορώ να σα πω και το λέω πολύ ειλικρινά είναι ότι ε, θεωρώ ότι ο Δήμο Ηρακλείου πρέπει να έχει έναν ηγετικό ρόλο στον ΕΣΔΑΚ. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι μου απαντήσατε. Άρα βλέπετε με ενδιαφέρον αυτή τη θέση. Τώρα, ε, θα κλείσουμε το κομμάτι έτσι, των εσωτερικών της αυτοδιοίκησης με μία ερώτηση που έχει να κάνει με την ΚΕΔΕ. Ο αυτοδιοικητικός χάρτης της χώρας μετά τις τελευταίες εκλογές άλλαξε και έφερε και μεγάλες ανατροπές. Έχουμε καταρχήν ένα νέο δήμαρχο στην Αθήνα, τον κύριο Δούκα, που φαίνεται ότι είναι έτοιμος να διεκδικήσει την ΚΕΔΕ. Έχουμε τον δεύτερο μεγαλύτερο δήμο της χώρας, την Θεσσαλονίκη, να συμπορεύεται με την Αθήνα σε αυτό το κομμάτι και άλλους δήμους ανά τη χώρα, ανάμεσά τους και τα Χανιά, μεγάλος δήμος, αυτό το είπε και ο κύριος Σημανδυράκης την περασμένη Δευτέρα, θέλει, επειδή θέλετε να έχετε ένα ηγετικό ρόλο, το αντιλαμβάνομαι στο κομμάτι του ΕΣΔΑΚ, γιατί αυτή είναι και η πραγματικότητα. Ο ρόλος της τέταρτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, στην ΚΕΔΕ, ποιο θα είναι, Κοιτάξτε, Με θα... στόχο να ναι. συγκρουστεί η ΚΕΔΕ. Ναι, να ναι. λειτουργήσει και αντιπολιτευτικά απέναντι στην κυβέρνηση. Ναι, ναι. Ε, ο, ο Δήμος Ηρακλείου θα πρέπει να έχει μια ισχυρή εκπροσώπηση στην ΚΕΔΕ. Και αυτό, ξέρετε, δεν αφορά ειδικά τον Δήμαρχο. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε... Δημοτικού συμβούλου. Θα πρέπει να έχουμε ανθρώπου τη αυτοδιοίκηση mm -hmm. από τον Δήμο μα, οι οποίοι να βρίσκονται στην ΚΕΔΕ και εκεί να αρθρώνουν φωνή. Αν με ρωτήσετε αν είμαι πολύ αισιόδοξο ότι η ΚΕΔΕ ε, την επόμενη μέρα θα μεταβληθεί σε αυτό το οποίο θα θέλαμε όλοι, θα σα πω ότι δεν είμαι πολύ αισιόδοξο, κύριε Μάλιστα. Λοιπόν... Ε, μου το αφήνετε λίγο να αιωρείτε το κομμάτι της ΚΕΔΕ. Δεν ξέρω αν νιώθετε απογοήτευση και από το ρόλο των προηγούμενων ετών. Γιατί η πλειοψηφία των συναδέλφων ότι... σα λένε ότι ναι. πάει να κάνει αφέμαξη το κεντρικό κράτο από του πόρου τη αυτοδιοίκηση. Από τι εξουσίε τη αυτοδιοίκηση. αυτό, αυτό, αυτό είναι, είναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια και η αλήθεια είναι ότι η ΚΕΔΕ δεν έχει σταθεί στο ύψο τη αποστολή τη. Θα θέλατε να τώρα. είχατε έναν ρόλο και λόγο ω δήμαρχο. Γιατί δεν αναφερόμαστε σε έναν Δήμα 10.000. Μιλάμε για την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη τη χώρα. Μεγαλύτερη και τον Δήμο του Πειραιά. Προφανέστατα. προφανέστατα. Κοιτάξτε, όμω, ε, αυτόν τον ρόλο θα τον ασκήσω ανεξάρτητα από οποιοδήποτε άλλο συμπληρωματικό αξίωμα από την θέση του Δημάρχου και αυτό το προσπάθησα από την πρώτη στιγμή θα σας έλεγα και πριν mm -hmm. από την πρώτη στιγμή δίνοντας ένα πολύ σαφές στίγμα στις συνεννοήσει μου με την κεντρική κυβέρνηση και αυτό θα εξακολουθήσει θα σας έλεγα δηλαδή το λέω ειλικρινά δεν θεωρώ ότι α, η ενίσχυση της θέσης του Δήμου Ηρακλείου προϋποθέτει το πάτημα στην ΚΕΔΕ, από την οποία, όπως είπα προηγουμένως, δεν έχω πολλές ελπίδες ότι θα αλλάξει ως προς τον ρόλο της. Ο, η διεκδικητικότητα είναι πρωτογενής, mm -hmm. κύριε Δασκαλάκη. Είμαστε εδώ, είναι ο Δήμος Ιερακλείου, είναι ο Δήμαρχος Ιερακλείου και πηγαίνουμε να πάρουμε Βεβαίως, αυτό το οποίο μας αναγνωρίζει. Η φωνή, κύριε Δήμαρχε, της ΚΕΔΕ θα ήταν και πιο ισχυρή, αν, ας πούμε, ήταν ενωμένη φωνή της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, του Ιρακλίου ενδεχομένω και τη Πάτρας. μιλάμε για ναι, τι τέσσερι μεγαλύτερε πόλεις τη χώρα. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια ότι θα μπορούσε. Ε, αλλά ξέρετε, ε, αυτή η συνεννόηση ε, των μεγάλων δήμων. Δεν μεσολαβεί τα απαραίτητα από την ΚΕΔΕ. Mm -hmm. Δηλαδή, μην, μην θεωρούμε ότι η ΚΕΔΕ είναι ε, το αναγκαστικό φίλτρο για να συμπράξουμε και να διεκδικήσουμε εκεί όπου διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια υστέρηση που τελικά είναι θεσμική υστέρηση. Υπάρχει μια θεσμική υστέρηση στην ΚΕΔΕ. Φαίνεται ότι υπάρχει. Θα την κλείσουμε την ε, παρένθεση. Νομίζω ότι ε, αφήσατε ερωτηματικά στου συναδέλφου σα που. Θέλουν να έχουν ρόλο, λόγο αλλά και άποψη στην ΠΕΔ και νομίζω ότι όλοι θέλουν να έχουν ρόλο και λόγο ανεξάρτητα αν διεκδικήσουν θέσει ή όχι. Ε, εγώ, σαν γρίφο, το βλέπω ακόμα. Πάντω, στον ΕΣΔΑ, ο Δήμο Ιρακλείου θέλει να έχει ένα πρωταγωνιστικό λόγο, ε, και μα, ρόλο. νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Νομίζω. Mm -hmm. Αλλά το κοιτάξτε, το θέτω όμω στην βάση τη συνεννόηση και του κοινού συμφέροντο όλων μα. Και αυτό είναι η υπόθεση μόνο του και το έθεσα εξ αρχή ε, και στι συζητήσει που έκανα ε, με ε, συναδέλφου μου ε, για όλα τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Ο Δήμο Ηρακλείου ε, έχει ένα ειδικό βάρος το οποίο προφανώ πρέπει να εκμεταλλευτεί και αν μπορέσει να το εκμεταλλευτεί και προ όφελο όλη τη Κρήτη, αυτό νομίζω ότι πρέπει να το επιδιώξουμε. Δεν υπάρχει καμία διάθεση ηγεμονισμού, αυτό αφορά απολύτω και τον ΕΣΔΑΚ, κοινό συμφέρον θα επιδιώξουμε. Θα κλείσω την παρένθεση με ένα ακόμα εσωτερικό ζήτημα. Δεχτήκατε μία εμέσως πλήν σαφώς κριτική, κύριε Δήμαρχε, για την επιλογή της κυρίας Κραφνάκη στη θέση της γραμματέως του Δήμου Ηρακλείου. Είναι μια πολύ σημαντική θέση. Μιλάμε για μία πρώην βουλευτή του Πασόκ, μία αυτοδιοκητική με ένα σημαντικό έργο στον Δήμο του Ηρακινίου. Τι απαντάτε σε αυτού που σα κρίνουν και λέγοντα ότι αυτό δεν είναι ανανέωση. Και μία περιφερειάρχη επίση. Και μία περιφερειάρχη, ορθώ. Ναι, έχει μία μεγάλη διαδρομή ε, η ε, Μαρία Ισκραφνάκη. Ε, η επιλογή. Ε, γίνεται για την, με κριτήριο την ωφελημότητα για τον Δήμο. Είναι μια νευραλγική θέση. Mm -hmm. Είναι μια θέση στην οποία χρειάζεται πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Από όλους μας χρειάζεται πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Αλλά ε, ο, ο, ο ε, Γενικός Γραμματέας του Δήμου, ή Γενική Γραμματέας mm -hmm. μας εμπροκειμένου, ε, έχει πράγματι έναν πολύ νευραλγικό ρόλο και πρέπει να διεκπεραιώνει αποστολές και είναι άνθρωπος των Αποστολών, η Μαρία Σκραφνάκη. Μπορώ να σας πω ότι στην συνεργασία. Με μας, μαχητικότητα και το έχει αποδείξει στο είναι παρελθόν. Πάρα μαχητική, είναι πάρα πολύ μαχητική, είναι πάρα πολύ επίμονη, είναι πάρα πολύ ανθεκτική και αυτά είναι μεγάλα προτερήματα. Ε, συνεπώς, Θεωρώ ότι η επιλογή η οποία έγινε είναι μια επιλογή αντίστοιχη των επιδιώξεων που έχουμε και θα σας έλεγα ότι σε αυτό το πολύ σύντομο διάστημα αισθάνομαι ότι υπάρχει ένα γερό στήριγμα στον Δήμο για να χτίσουμε και να πάμε παραπέρα. Οι τηλεθεατές επιμένουν να σας θέσω ερωτήματα καθημερινότητα. Θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και το επόμενο μέρος θα είναι ερωτήσεις των τηλεθεατών, κύριε Δήμαρχε.